Δημήτρης Φλωράκης, από Lunatics Design Crew. Κάνω γραφίτι από το 99. Εδώ με τον φίλο τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο Ντομπροβόλσκι. Πώς? Ντομπροβόλσκι. Ντομπροβόλσκι. Σημαίνει κάτι αυτό? Ο ντόμπρος άνθρωπος. Ντόμπρος άνθρωπος. Είναι από Μολδαβία. Ναι, από Μολδαβία. Αυτό τώρα δεν το χαρακτηρίζουμε ακριβώς γκράφιτι. Εδώ μιλάμε για ένα έργο τέχνης δρόμου, έτσι δεν είναι? Είναι μια εφαρμογή γραφιστικής μέσω κάποιων τεχνικών που χρησιμοποιούμε στο street art, θα το πούμε. Γιατί γκράφιτι με την έννοια αυτή που έχουμε. Είναι μόνο το όνομα το γκράφιτι, έτσι δεν είναι? Χρησιμοποιούμε το lettering που λένε, έτσι δεν είναι? Ναι, χρησιμοποιούμε τις τεχνικές. Εφαρμοσμένη τέχνη είναι ούτως ή άλλως η γραφιστική, οπότε έχουμε. Ναι. Εδώ λοιπόν τι κάνετε, για πες μας αυτό. Εδώ θέλαμε να δώσουμε μία, πώς να σου πω, την ετυμολογία, ας το πούμε έτσι. Του καφάου. Του καφάου, ναι, από πού προέρχεται η λέξη και γιατί τη χρησιμοποιούμε. Και από τη μία πλευρά έχουμε με ένα lettering τη λέξη καφάου, από την άλλη εξηγούμε, είναι από γερμανική λέξη κιόλας. Που σημαίνει? Είναι ο υπαίθριος κατανεμητής, δηλαδή εκεί που έχουμε τα καλώδια του ΟΤΕ και φεύγουν και πάνε στα σπίτια. Ναι. Και πάνω έχουμε βάλει κάποια σύμβολα, έχουμε βάλει δηλαδή, το παγκόσμιο ιστό που δείχνει από πάνω και τα τρία μάτια τα οποία είναι σε συστολή, ας πούμε, η κόρη, θέλοντας να δείξουμε λίγο αυτό το κομμάτι του Big Brother, έτσι, δηλαδή λίγο της παρακολούθησης που συμβαίνει. Και να έχει και ένα επιμορφωτικό χαρακτήρα. Τουλάχιστον εμάς αυτό μας κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον. Ας πούμε, έτσι, να μάθουμε κάτι, να δούμε κάτι και να μάθουμε, έστω και αν είναι. Να μην είναι απλά διακοσμητικό. Ακριβώς. Να μην είναι διακοσμητικό. Ναι. Για το. Πώς θα χαρακτηρίζει, τι είναι αυτό που σε έκανε να βγεις στο δρόμο. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι έτσι μια νεανική ανησυχία που είχα τότε το 99. Και σιγά σιγά αυτό με κατεύθυνε από μόνο του στο να πάω να σπουδάσω γραφιστική. Και ας πούμε ότι κάναμε το χόμπι δουλειά, οπότε λίγο πατάμε με το ένα πόδι στο χόμπι και με το άλλο στη δουλειά. Ναι, ωραία. Παιδιά, πού σας βρίσκω εσάς? Lunatics, αν γράψεις στο ίντερνετ Lunatics Design. Ναι. Design. Τώρα το Lunatics δεν σημαίνει το Lunatics τρελή? Είναι, ναι, είναι τρελή, αλλά τι γίνεται? Γιατί τώρα διαλέξατε αυτό το προσωνύμιο? Διαλέξαμε αυτό το προσωνύμιο και με τον τρόπο που το γράψαμε. Αν δεις, είναι λάθος γραμμένη λόγω της δυσλεξίας. Εγώ τουλάχιστον έχω δυσλεξία, οπότε ναι, ήθελα λίγο να το βάλω μέσα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί τότε, τουλάχιστον όταν εμείς ήμασταν πιτσίρι, και ήταν αρκετά παρεξηγημένο. Λέει, θεωρείτε ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, όταν έχεις δυσλεξία. Ωραία, ναι. Οπότε είναι γραμμένο με δύο O, K, S. Πολλοί κόσμοι νομίζω ότι λειτουργεί έτσι. Παιδιά, ευχαριστώ. Να είστε καλά.